Για την επιχείρηση τη Τουρκία στην Βόρεια Συρία μίλησε ο Ρετζέπ Ταγίμ Ερντογάν στη διάρκεια των εργασιών του κόμματό του στην Άγκυρα. Ο Ερντογάν έκανε ξανά λόγο για μάχη κατά τη τρομοκρατία και τόνισε πω κανεί δεν περίμενε να φτάσει τόσο μακριά ο τουρκικό στρατό. Ακολουθούν λοιπόν σημεία τη ομιλία του Ερντογάν. Το Ισλαμικό κράτο είναι ένα project που αναπτύσσεται, στηρίζεται οικονομικά, κατευθύνει χώρε και αποτελεί τον μεγαλύτερο εχθρό μα σήμερα. Παρ' όλα αυτά γνωρίζουμε καλά ποιο παίζει ρόλο σε αυτό. Η επιλογή να γυρίσει το τουρκικό κράτο στο παρελθόν δεν υπάρχει και ποτέ δεν υπήρξε για εμά. Κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, έχουμε σηκώσει σαν έθνο το λάβαρο του αγώνα. Ελευθερία ή θάνατο, δεν μα ταιριάζει κάτι άλλο. Κανεί δεν μα πήρε ένα τηλέφωνο για να μα συλληπιθεί για του 20 άμαχου πολίτε που έχασαν τι ζωέ του και να μα ευχηθεί για του 170 τραυματισμένου πολίτε από τα κουρδικά πυρά. Του γνωρίζουμε όλου καλά, είναι αναξιόπιστοι. Δεν περίμεναν από τον τουρκικό στρατό να φτάσει τόσο μακριά. Διαπίστωσαν πω το πράγμα άλλαξε και τώρα έχουν αρχίσει να ψάχνουν περισσότερο. Όσο για τι σφαγέ αμάχων, η Τουρκία δεν έχει πραγματοποιήσει ποτέ τέτοια στην ιστορία τη. Αν θέλετε να δείτε τέτοιε, τότε στο Αφγανιστάν. Στο Αρακάν, στο Άνο Καραμπάχ ή στη Βοσνία ή στα Βαλκάνια. Τα μάτια για του φαγιασμένου άμαχου στην Τουρκία όμω έχουν τυφλωθεί, τα αυτιά δεν ακούνε. Δεν θέλαμε ποτέ να μπούμε σε μια τέτοια κατάσταση, ωστόσο γνωρίζετε πω αύριο όλοι θα βρεθείτε αντιμέτωποι με παρόμοια προβλήματα. Αυτό συμβαίνει όταν κάποιο δεν σε στηρίζει στην μάχη εναντίον τη τρομοκρατία. Θα το καταλάβετε όλοι πολύ καλά. Στηρίζουμε την επιχείρηση βήμα-βήμα. Μέχρι σήμερα έχουμε καθαρίσει μια περιοχή 220 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Δεν μπορούμε σαν χώρα να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι με μια τρομοκρατική οργάνωση, δεν ψάχνουμε για μεσολαβητή. Αυτοί που έχουν προστατεύσει του τρομοκράτε όλα τα προηγούμενα χρόνια α διαπραγματεύσουν συμπραγματευτούν μαζί Εμεί δεν ακολουθούμε αυτό το μονοπάτι. Όταν αναδειχθεί μια νόμιμη κυβέρνηση στη Συρία που θα αντιπροσωπεύει όλου του τομεί τη δημόσια ζωή, τότε εμεί θα εγκαταλείψουμε πλήρω τι περιοχέ τι οποίε διευθύνουμε και παρέχουμε ασφάλεια. Εμεί χτίζουμε, ποτέ δεν διώχνουμε κόσμο. Η σημερινή μα πρόταση προ του τρομοκράτε είναι να αφήσουν κάτω τα όπλα και τι προμήθειέ του, να καταστρέψουν όλε τι παγίδε του και να αφήσουν τη ζώνη ασφαλεία που έχουμε σχεδιάσει. Εξαιτία τη επιχείρησή μα στη Συρία, μα απειλούν με οικονομικέ κυρώσει. Ωστόσο, αυτέ θα έχουν μικρότερε επιπτώσει από τα αναμενόμενα. Όποιο έρθει στη χώρα μα ή μα τηλεφωνήσει για να συζητήσουμε για τη Συρία, θα είμαστε ξεκάθαροι απέναντί του. Πολύ φιλικοί και θα πρέπει να είναι προετοιμασμένο να κάνει την κατάλληλη προσέγγιση στο θέμα. Διαφορετικά, θα ξοδέψει άδικα χρόνο και ενέργεια. Όταν οι τρομοκράτε εγκαταλείψουν τη ζώνη ασφαλεία, τότε η πηγή ειρήνη θα έχει τελειώσει. Ξέρουμε πω δεν γίνεται να μην έχουμε θύματα, ωστόσο θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για το δίκαιο και την αλήθεια και να υπηρετούμε τη χώρα μα. Σε ό,τι αφορά τα ταξίδια που έχει προγραμματίσει να κάνει σε Ρωσία και είπα, ο Ερντογάν είπε: Δεν υπάρχει κάποια αρνητική κατάσταση σε ό,τι αφορά το ταξίδι μου στη Ρωσία. Θα γίνει κανονικά εκτό απρόπτου. Όσο και το ταξίδι στι ΗΠΑ αποτελεί μια κατάσταση που θα αξιολογηθεί μετά τι συναντήσει με τι αντιπροσωπείε του, οι οποίε θα έρθουν και στην Τουρκία. Με προβληματίζουν όλε οι συζητήσει που γίνονται στο Κογκρέσο και όσα λένε για μένα την οικογένειά μου. Μα αντιμετωπίζουν με ασέβεια και δεν υπάρχει κάτι που μπορώ να πω με ακρίβεια για το ταξίδι μου εκεί.